Θα σας μιλήσω για λίγο για την ψυχική υγεία με την βοήθεια του κυρίου Βασίλη Κούδα από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κύριε Κούδα, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας ακούω, να είστε πάντα καλά. Να μου δώσετε μόνο τη δυνατότητα να πω το εξής, ότι πριν από λίγες ημέρες, 17 έκτου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε όλες τις χώρες να επενδύσουν περισσότερα στην ψυχική υγεία, λέγοντας ότι ο πόνος είναι τεράστιος και πως έχει επιδεινωθεί από την πανδημία COVID-19, γιατί πριν COVID ή προ-COVID, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκόσμια αντιμετώπιζαν κάποια ψυχική ασθένεια. Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν πολύ πολύ πιο δύσκολα. Νέοι γυναίκες και όσοι έπασχαν από κάποια ψυχική ασθένεια, διάβαζα αυτά τα οποία έλεγε ο ΠΟΗ, επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν. Και πάνω εκεί, στις επισημάνσεις του ΠΟΗ, έρχεται συμπτωματικά η ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είστε μέλος του Σωματείου, και λέει: κανένας παιδοψυχίατρος δεν εφημερεύει σήμερα. Μιλάει για το κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής κλινικής. Κανένας παιδοψυχίατρος δεν εφημερεύει σήμερα, 16 του μήνα, στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού, και για τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα, δηλαδή μιλάμε και για σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι παιδοψυχιατρικές ανάγκες σε επίγοντα σε όλη την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης μιας τόσο πολύτιμης για το λαό της Κρήτης κλινικής, όπως και του συνεχούς εμπεγμού από μεριάς όλων των κυβερνήσεων περί ενίσχυσης της ψυχικής υγείας στην Κρήτη. Μας λέτε τι συμβαίνει, κύριε Κούδα? Τα περιγράψετε πολύ καλά, κύριε Δουργεράκη. Όσο αφορά στο γενικότερο πλαίσιο, τα πράγματα είναι έτσι όπως είπατε και χειρότερα, θα έλεγα. Αν θυμάστε, νομίζω το έχουμε ξαναπεί και μαζί, ήδη ο ΠΟΗ από το 2021 από τα μέσα του είχε υπολογίσει και είχε βγάλει, να το πω έτσι, προειδοποίηση και με εμφαντικό τρόπο καλούσε τα κράτη-μέλη, γενικά όλο τον πλανήτη, να περιμένει ένα τσουνάμι, θυμάμαι χαρακτηριστικά την έκφραση που χρησιμοποιούσε, ψυχικών ασθενειών με το τέλος της πανδημίας. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις και στο μέτωπο αυτό και στα άλλα μέτωπα που επακολούθησαν την πανδημία και που είχαν να κάνουν και με ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες, βλέπετε ας πούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την μεγάλη ακρίβεια, τη φτωχοποίηση, όλο ένα και μεγαλύτερο. Καλά, εμείς να μην το επικεντρώνουμε μόνο στην Ουκρανία, γιατί εμείς μέσα σε αυτά όλα είχαμε και κάτι άλλο. Είχαμε τη δική μας την οικονομική την κρίση, είχαμε την πανδημία, έχουμε την ενεργειακή την κρίση, επήγαμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλο αυτό το σύμπλεγμα προκαλεί ένα πολύ επικίνδυνο μείγμα, ειδικά για ανθρώπους ευάλωτους και ειδικά για ανθρώπους που μπορεί μέχρι σήμερα ή μέχρι πριν από λίγο καιρό να κρατιούνταν σε μια καλή κατάσταση, μια ισορροπία ψυχικής υγείας, και που τώρα πλέον έχει διαταραχθεί. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα και τα περιστατικά αυτά να αυξάνονται και να απαιτούνται όλο και μεγαλύτερες και καλύτερες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δυστυχώς, όπως λέει και η ανακοίνωση, για να απαντήσω και το δεύτερο κομμάτι. Όπως λέει και η ανακοίνωση του Σωματείου μας, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας που αφορά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή το να καλύψουμε τις ανάγκες όπως θα έπρεπε. Και ειδικά στο ευαίσθητο κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Πολλές φορές από τότε που άνοιξε αυτή η κλινική, ενώ η παιδοψυχιατρική, η οποία όπως λέει και η ανακοίνωση, είναι η μοναδική της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, το σωματείο μας έδωσε σκληρούς αγώνες, κυρία Δουλγεράκη, για να παραμείνει ανοιχτή αυτή η κλινική. Γιατί δυστυχώς αυτή η κλινική άνοιξε με πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι είχε τετελεσμένο χρονικό περιθώριο χρηματοδότησης, που σημαίνει ότι πολλοί από τους συναδέλφους που προσλήφθηκαν εκεί πέρα δεν ήταν μόνιμοι, αλλά ήταν συμβασιούχοι, και που σημαίνει ότι κάθε φορά, κάθε χρόνο, χαρακτηριστικά πιέζαμε για να επανακηρυχθούν οι θέσεις την καλύτερη και να γίνουν γρήγορα οι προσλήψεις, αν και φυσικά το καλύτερο θα ήταν να είναι μόνιμες οι θέσεις. Αυτό αφορά βέβαια και στους συναδέλφους τους παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι στην κλινική τη συγκεκριμένη είναι μόνο τρεις, και οι οποίοι προφανώς, όπως καταλαβαίνετε,
καλούνται να εφημερεύσουν 10 φορές το μήνα τουλάχιστον, χωρίς να μπορούν να πάρουν άδεια ή να λείψουν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αν αρρωστήσουν οτιδήποτε. Και προφανώς αυτό είναι που επιβάλλει την κατάσταση. Να επισημάνω ότι η κατάσταση αυτή και δεν είναι σημερινή. Σαφέστατα. Πολλά χρόνια είναι έτσι. Απλά τώρα έφτασε ο κούμπος ο χτένι. Ναι, και με αυτές τις επισημάνσεις θα περίμενε κάποιος να είχε δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα. Εγώ θυμάμαι και κόσμο να παίρνει στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και πάντα μέσα από την ίδια συχνότητα και την ίδια εκπομπή να παίρνει τηλέφωνο, να στέλνει μηνύματα και να λέει ότι δεν μπορεί να έχει προβλήματα λειτουργίας μια τέτοια κλινική ακριβώς όπως είπατε, διότι δεν καλύπτει μόνο περιστατικά της Κρήτης και είναι άδικο αυτό να συμβαίνει. Δεν θα ξεχάσουμε ότι μέσα στην πανδημία νομίζω ότι είχατε και δωμάτια τα οποία μετατράπηκαν σε δωμάτια για άλλες ασθένειες, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, η συγκεκριμένη κλινική, όπως είπατε πολύ σωστά, αντί να είναι, ας το πούμε έτσι, να την έχουμε στα πούπουλα, να το πούμε λαϊκά, και να την προσέχουμε πάρα πολύ γιατί είναι μοναδική, γίνεται το αντίθετο, ενώ από τη διοίκηση και από την ΥΠΕ. Λόγω της πανδημίας περιορίστηκαν οι χώροι τους, γιατί εξ αρχής είχε μπει σε ένα χώρο που προβλεπόταν για λοιμόδινο σήματα, το οποίο πριν προφανώς δεν λειτουργούσε και το πήρε αυτή η κλινική. Και ο χώρος αυτός επαναλειτουργήσε όταν άρχισε η πανδημία για αυτό το σκοπό. Με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι χώροι της ίδιας κλινικής. Καταλαβαίνετε τώρα ότι η χωρητικότητα που είναι 10-11 κρεβάτια αυξάνεται όταν υπάρχει ανάγκη, δυστυχώς με ράτσα, δηλαδή με επιπλέον κρεβάτια στο διάδρομο. Όλα αυτά τα ζωντανά παιδιά 15, 16, 12 χρονών είναι στον ίδιο χώρο κλεισμένα. Δεν υπάρχει χώρος για προαυλισμό όπως θα έπρεπε, ούτε και το ανάλογο προσωπικό ενός αριθμό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πολύ πιεστική και πολύ ασφιχτική, θα έλεγα, κατάσταση. Ναι, και πώς να μιλήσεις από εκεί περαιτέρω για ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, δηλαδή αυτό είναι κάτι που φαίνεται να είναι όνειρο. Ισχύει αυτό, οι συνάδελφοι κάνουν ότι μπορούν με πολύ σκληρή προσπάθεια και σε πολύ, όπως είπατε, με πολύ περιορισμένα μέσα. Παρ' όλα αυτά η κλινική, κατά τη γνώμη μου, έχει ένα πολύ σημαντικό έργο επιτελέσει. Και αυτό που ζητάνε οι συνάδελφοι στην ουσία είναι να τους επιτρέψουν να επεκταθεί αυτό το έργο και να δίνεται με καλύτερες συνθήκες. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Δουργεράκη, αυτό για να γίνει είναι βασική αρχή όλων των διασωστικών μέσων, των συστημάτων που δίνουν φροντίδα και προστασία στους ανθρώπους, είτε θέμα υγείας, θέμα διάσωσης, θέμα πρόνοιας, είναι το ίδιο το προσωπικό να είναι σε καλή κατάσταση. Αν οι πολύτιμοι παιδοψυχίατροι που έχουμε αρρωστήσουν ή κουραστούν και φύγουν, ποιος θα κάνει τη δουλειά. Και παρόλες τις υποσχέσεις, όπως είπατε, και της ΔΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας. Μα ακριβώς, εκεί ακριβώς θα πήγαινε. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση, ακόμα περισσότερο σχέση με τις προηγούμενες, υποσχέθηκε καλύτερη μέρημνα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας και διόρισε και ανάλογη υφυπουργού την Καράπτη. Έτσι, με αυτή τη λογική. Και δυστυχώς βλέπουμε το αντίθετο. Θα πω κάτι βέβαια. Γιατί δημιουργούνται ίσως και λίγο και παρεξηγήσεις. Και στο παρελθόν και στη δικιά μας την κλινική που έχει αντίστοιχα προβλήματα, όχι στον βαθμό της ψυχικής, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και σε εμάς έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, ελλείψεις σε χώρους. Παράδειγμα, μας έχουν υποσχεθεί ότι θα επεκταθεί η κλινική ώστε να είναι πιο χωροταξικά, πιο σωστή και κατάλληλη, και δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες ακόμα. Όταν προκυρήσονται οι ανάλογες θέσεις, υπάρχει δυσκολία από τους συναδέλφους να έρθουν. Να έρθουν ενώ να βάλουν και για μόνιμες θέσεις. Αλλά αυτό, κυρία Δουργεράκη, έχει να κάνει το γενικότερο πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου, υποβάθμισης του ΕΣΥ πλέον, το οποίο κάθε άλλο παραλυκυστικό είναι για τους νέους συναδέλφους να θέλουν να ξεκινήσουν μια, ας το πούμε, καριέρα επιστημονική, καριέρα επαγγελματική σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Μόνο το, αν δείτε σήμερα κάποιες βασικές ειδήσεις, είναι, και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, η αυριανή απεργία και ένας λόγος, ειδικά που αφορά στους γιατρούς και στους άλλους συναδέλφους, είναι ότι για 4 μήνες δεν έχουμε πληρωθεί τις εφημερίες. Δηλαδή, και μιλάμε για ποσά που αναλογικά με άλλες χώρες και με άλλα μισθολόγια πολύ μικρότερα. Πώς λοιπόν ένας συνάδελφος ο οποίος θέλει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να τον προσελκύσει θα έρθει να δουλέψει με κακές συνθήκες, με λίγο προσωπικό και με πολύ χαμηλούς μισθούς? Και όλα αυτά, κύριε Δουλγεράκη, δεν άλλαξαν. Παρόλα τα χειροκροτήματα και παρόλα τα καλά λόγια που τουλάχιστον στην αρχή ακούσαμε και από την κυβέρνηση και από τις υπόλοιπες
έτσι, και που πολλά ήταν ειλικρινή στον τομέα τουλάχιστον όμως που αφορά τις κυβερνήσεις και αυτή και τις προηγούμενες δεν υπήρχε για να βάλουμε. Μα και το νέο νομοσχέδιο για την υγεία νομίζω δείχνει αν είναι ελκυστικό ή όχι και που δίνει το προβάδισμα και που αφήνει παρατέρω τα πράγματα να κυλήσουν διαφορετικά. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν κρύβεται. Και για την υγεία δεν υπάρχουν χρώματα. Το έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε διευκρινίσει όλους τους τόνους. Δεν υπάρχουν πράσινοι, δεν υπάρχουν μπλε, δεν υπάρχουν φούξια, δεν υπάρχουν κόκκινοι, δεν υπάρχει τίποτα. Η υγεία είναι υγεία. Τελεία. Εγώ για Δουλγεράκη να σας πω τουλάχιστον και σαν πλέον 20 χρόνια γιατρός του ΕΣΥ και σαν συνδικαλιστής είμαι πολύ περήφανος για τους συναδέλφους, γιατί αυτό καθημερινά όλων των ειδικοτήτων και όλων των κλάδων και όλων των τομέων στην πράξη σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέτε τον κάνω πραγματικότητα. Σε αυτό όμως που πρέπει και χρειάζεται όχι μόνο εμείς οι υγειονομικοί αλλά και ο υπόλοιπος λαός να επικεντρωθεί, να διεκδικήσει και να ζητήσει. Κύριε Κουδά, αυτή την ώρα η παιδοψυχιατρική πόσα παιδιά φιλοξενεί? Αυτή την ώρα η παιδοψυχιατρική, επίσης ήθελα να το πω και αυτό, έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις και κοιτάξτε να πούμε και την αλήθεια, οι συνάδελφοι κάτω από το βάρος της ευθύνης ξαναλειτουργούνται κλινική. Δηλαδή αυτό που διαβάστηκε στην ανακοίνωση έγινε για μερικές μέρες. Οι συνάδελφοι θέλανε τουλάχιστον να ενεργοποιηθεί και μια και δύο συνάδελφοι που είναι στο Βενιζέλιο ώστε να μπορούν να μοιραστούν τα περιστατικά. Υπήρξε υπόσχεση ότι αυτό θα γίνει και οι εφημερίδες γίνονται κανονικά. Δηλαδή σήμερα θα έρθει κάποιος να ζητήσει βοήθεια από εφημερίδες να το παγνεί για παιδοψυχιατρικό περιστατικό για το παιδί του, για έναν δικό του άνθρωπο, ή έφηβο, παιδί ή έφηβο, θα βρει συνάδελφο να τον εξυπηρετήσει. Τα παιδιά τώρα είναι νομίζω 6 στον αριθμό που νοσηλεύονται. Είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τη χωρητικότητα και τις... Αλλά δεν έχουν αποδοθεί και οι χώροι οι οποίοι χρειάζονται έτσι ώστε να είναι σωστά τα πράγματα. Ούτε οι χώροι έχουν αποδοθεί, ούτε οι συνάδελφοι έχουν. Απλά κάθε φορά γίνεται το ίδιο. Υποχωρούμε κάτω από το βάρος, εγώ το λέω ξεκάθαρα, κάτω από το βάρος της ευθύνης της δικιάς μας. Η πολιτεία πατάει πάνω σε αυτό πολλές φορές. Δηλαδή εγώ νιώθω πολλές φορές ότι λέει, εντάξει, θα κάνετε, θα αφήσετε τον κόσμο. Ακριβώς. Πάρτε αυτό το φιλότιμο παραμάσχαλα και πηγαίνετε μέσα εκεί και δώστε τα δικά σας τα ρέστα. Είναι τραγικό. Είναι πολύ καλό αυτό που είπατε, δηλαδή ότι υπάρχουν και οι συνάδελφοί σας από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, είναι και οι δικοί σας συνάδελφοι εκεί στο Πανεπιστημιακό. Προσπαθείτε ο καθένας από τη δική του την πλευρά να κάνει ό,τι μπορεί, άσχετα με το αν πληρώνεται ή όχι. Άρα λοιπόν αυτό που ζητείτε είναι να λυθεί άμεσα το πρόβλημα με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί μια κλινική η οποία καλύπτει όλη την Νότια Ελλάδα ουσιαστικά, ναι. Ισχύει ακριβώς αυτό. Και βέβαια αυτό να γίνει σε μια πιο μόνιμη, σταθερή βάση και σε, όπως σας είπα και πριν, όχι μόνο αυτό, πλέον δεν αρκεί. Πλέον θα πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση και αυτή και όποια επόμενη έρθει να φροντίσει ώστε να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Αυτό που διαβάσατε για τον ΠΟΗ σε μεγάλο βαθμό ισχύει, γιατί ο ΠΟΗ διαπίστωσε ότι από τότε που έβγαλε την προειδοποίηση μέχρι τώρα πολύ λίγα συστήματα υγείας παγκοσμίως πήραν μέτρα για την ψυχική υγεία ή τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε. Δηλαδή στην ουσία λέει ότι εγώ σας λέω ότι πάρτε μέτρα και εσείς δεν το κάνετε αυτό και θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε και είστε πολύ καλά πληροφορημένοι, το βρίσκουμε ήδη μπροστά μας. Όλα αυτά τα περιστατικά που ακούμε, που έχουν να κάνουν με διαταραγμένες συμπεριφορές, με ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, με ανθρώπους που αφαιρούν την ίδια τους τη ζωή ή μέσα στα πλαίσια πιο σοβαρών νοσημάτων αφαιρούν τις ζωές άλλων, είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Και αν είναι αυτό το περίφημο τσουνάμι. Θα επιδεινωθούν με πολύ γρήγορους και τρομακτικούς ρυθμούς. Είναι αυτό το περίφημο τσουνάμι για το οποίο υπενθυμίσετε πριν από λίγο στα μέσα του 2021 τι είχε υποθεί. Δεν είναι μόνο οι παιδοψυχίατροι, δεν είναι μόνο οι χώροι. Δεν κάνει να ξεχνάμε το πόσο απαραίτητη είναι παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές μέσα σε αυτή την κλινική, που και εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη αδυναμία, ναι. Έτσι είναι και κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για παιδοψυχιατρική και ψυχιατρική φροντίδα, δεν εννοούμε μόνο στα πλαίσια ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Παγνή, θα εννοούμε και κυρίως, αν θέλετε, είναι και πιο σημαντικό, στην πρωτοβάθμια φροντίδα να υπάρχει αντίστοιχη φροντίδα, να είναι εύκολο
στους γονείς, στους ίδιους ανθρώπους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Είναι που είναι αυτές οι υπηρεσίες, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουν ένα βάρος ιδιαίτερο και ένα στίγμα, μπορούμε να πούμε πολλές φορές. Όταν δεν υπάρχουν κιόλας ή όταν είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσετε ραντεβού ή όταν δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη μέσα στη, με απλά πράγματα στην καθημερινότητα, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος όλο ένα και πιο δύσκολα θα προσβλέπει σε αυτή τη βοήθεια. Αν κάνετε τώρα παράδειγμα κάτι, μια ένα πείραμα ή βάλετε κάποιον συνεργάτη σας να ζητήσει ραντεβού ψυχιατρικά ή παιδοψυχιατρικό, να δείτε πόσο δύσκολο είναι, σε δημόσια δομή πάντα, να δείτε πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί. Όλα αυτά προφανώς δεν είναι, πώς να το πω, δεν κοσμούν την κοινωνία μας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς εξηγείτε αυτό? Όπως έλεγε και ένας παλιός καθηγητής μας, έτσι, που δεν ζει πλέον, έλεγε ότι αν θέλετε να δείτε μια κοινωνία πόσο προδευμένη και πόσο ανθρωπιστική είναι, δείτε πώς φέρεται στους ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα. Και ξέρετε, νομίζω αυτό είναι αρκετό. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, κοιτάξτε, δίνετε μια πρώτη απάντηση, με προλαβαίνετε, αλλά ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω το εξής. Πώς εξηγείτε ιατρικά, μέσα από τη δική σας την ειδικότητα, να λες ότι εγώ δίνω προβάδισμα στην ψυχική υγεία, εγώ ορίζω ως κυβέρνηση ανεξαρτήτου χρώματος, ορίζω ότι θα υπάρχει και ειδικός υπουργός για αυτό εδώ το θέμα, αλλά την ίδια ώρα απαξιώνει στην ψυχική υγεία και την ώρα που έχει προειδοποιήσεις για όλα αυτά. Αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί ψυχιατρικά? Δεν είναι ψυχιατρικό, κύριε Δουβγεράκη, πολιτικό είναι. Πολλές φορές έχουμε επισημάνει ότι, κοιτάξτε να δείτε, τα συστήματα υγείας αποδεδειγμένα απέδειξαν τα εθνικά συστήματα την αξία τους, αλλά συγχρόνως και την ανάγκη να έχουν μεγαλύτερη βοήθεια, μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, περισσότερους ανθρώπους. Αν θέλετε, έγιναν κάποια. Αυτό όλο το κλίμα έχει και τα καλά του. Παράδειγμα, εγώ ακούω όλο και περισσότερα νέα παιδιά που γοητεύονται από τα δικά μας τα επαγγέλματα, θέλουν να ασχοληθούν, αλλά θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε κίνητρα. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος κάνει το ανάποδο. Μειώνει τους προϋπολογισμούς, δυσκολεύει τη ζωή των υγειονομικών, στην ουσία δίνει αντικίνητρα και για τα νέα παιδιά που θέλουμε να διαδεχθούν εμάς. Με αποτέλεσμα, και αυτό δεν το κάνει ενώ επειδή ξέρω, έχει κάποια εχθρότητα με το σύστημα υγείας. Συγκεκριμένα έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλουν ένα άλλο σύστημα υγείας το οποίο θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει, κύριε Δουλγεράκη, το Παγνή για παράδειγμα δεν θα παίρνει την επιχορήγηση στην κρατική που δικαιούται. Όλοι το πιστεύουμε αυτό και για τη σημασία του και για την αξία του. Θα παίρνει μικρότερη επιχορήγηση και θα πρέπει με ιδίους πόρους, όπως να το πούμε λαϊκά, να κάνει ό,τι μπορεί για να βρει τα χρήματα για να συντηρεί τις υπηρεσίες του. Μάλιστα. Και αν δεν μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα, πολύ φοβάμαι ότι πολλές υπηρεσίες θα περικόπτονται. Εμείς, όπως ξέρετε, και σαν σωματείο και ήδη σαν υγειονομικοί και ο κάθε ανθρώπος, αλλά νομίζω και κάθε Ηρακλειώτης και κάθε κριτικός, θα πρέπει να διεκδικήσει ένα άλλο σύστημα υγείας που να είναι εντελώς χρηματοδοτούμενο, να καλύπτει όλες τις ανάγκες, να εξελίσσεται. Τώρα εμείς πάμε να ανοίξουμε, κύριε Δουλειράκη, ας πούμε καινούργια πράγματα και παντού συναντάμε το τείχος, μα πού πάτε τώρα, δεν έχουμε προσωπικό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι φιλότιμοι που θέλουν να εξελίξουν τα πράγματα, αν θέλετε και φιλόδοξοι με την καλή έννοια, και παντού βρίσκεται το εμπόδιο του δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν έχουμε τα χρήματα. Εσείς τώρα θέλετε πολυτέλειες. Δεν είναι πολυτέλεια υγεία, κύριε Δουλειράκη, έχει εξέλιξη επιστήμης. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ αγανακτισμένοι, το καταλαβαίνετε. Πολλές φορές και εσείς βέβαια έχετε δώσει βήμα για να εκφράσουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά πλέον δεν αρκεί. Δυστυχώς δεν αρκεί. Και η ψυχική υγεία είναι ένα μικρό κομμάτι της γενικότερης κατάστασης σε αυτά τα θέματα. Μια άλλη φορά, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε για την πρόνοια. Τι προνοϊκές δομές έχει αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο? Το υπόσχομαι. Τίποτα δεν έχει. Το υπόσχομαι. Τίποτα δεν έχει. Δηλαδή, αναφορικά με την ψυχική υγεία πάντα. Ωραία. Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Με παιδιά που θέλουν, με ενήλικες που θέλουν ειδική βοήθεια και δεν μπορούν που να στραφούν. Θα το κάνουμε πολύ άμεσα. Η πρόνοια στο Ηράκλειο, σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Θα το κάνουμε πολύ άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούδα. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.